να καλύψουν το χαμένο χρόνο που προσπαθούν τα μέλη της ανθρωπιστικής βοήθειας στις Φιλιππίνες. Οι διεθνείς αποστολές έφτασαν καθυστερημένα στα θύματα του τυφώνα Χαϊγιάν εξαιτίας των κατεστραμμένων υποδομών. Τα συνεργεία εργάζονται πυρετοδός για να μοιράσουν στους εξαντλημένους κατοίκους νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Η έκταση του προβλήματος είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και με ανεξάντλητους πόρους κανείς δεν θα μπορούσε να μοιράσει ενίσχυση από την πρώτη μέρα. Πλέον αυτό που έχει σημασία είναι πως η δράση ξεκίνησε. Η ανθρωπιστική κοινότητα έχει ήδη κινητοποιηθεί. Παρόλο που η διανομή της βοήθειας ξεκίνησε, χιλιάδες κάτοικοι του ισοπεδωμένου Τακλομπάν προτιμούν να το εγκαταλείψουν. Ουρές σχηματίζονται στο τοπικό αεροδρόμιο από επιζώντες που θέλουν να μεταβούν στην πρωτεύουσα Μανίλα. Ασαφής παραμένει ο αριθμός των θυμάτων του φωνικού τυφώνα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 4.000. Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, που είχε αρχικά μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για 10.000 νεκρούς, απομακρύνθηκε από τη θέση του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.